Να έρθουμε τώρα σε έναν εκλεκτό καλεσμένο που τον έχουμε ήδη μαζί μας. Τον έχουμε κοντά, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής με τον Συνδυασματικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Και καλή σας επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. 41 χρόνια σε τοπική αυτοδιοίκηση, διαβάζω. 29 ως δήμαρχος Ρέντι και 12. Πορεία. Έχει πορεία. Έχει πορεία μεγάλη, μακριά. Αλλά εγώ, αν μου επιτρέψετε να ρωτήσω το εξής. Μου αρέσει που βλέπω ότι στο συνδυασμό έχει έναν υπερκομματικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ενδεχομένως φεύγεται από αυτό που έχουμε συνηθίσει, ότι δηλαδή πίσω από έναν καλό συνδυασμό πρέπει να υπάρχει απαραίτητος ένα μεγάλο κόμμα. Εσείς πάτε, κινήστε σε μια άλλη λογική. Τολμάμαι αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα στην περιφέρεια. Σε επίπεδο δήμων, επειδή είμαι πολύ παλιός, όπως είπατε και εσείς στην αυτοδιοίκηση, προσπαθούσαμε για χρόνια να το καθιερώσουμε. Το πετύχαμε. Να καθιερώσουμε ότι οι συνδυασμοί τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι. Νομίζω πια κυριάρχησε. Σήμερα όλοι, ακόμα και αν δεν είναι, δηλώνουν ανεξάρτητοι. Στην περιφέρεια αυτό δεν πέρασε ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθούμε με έναν συνδυασμό που έχει ανθρώπους από πολλά κόμματα να κερδίσουμε την περιφέρεια. Αν το καταφέρουμε στην περιφέρεια Αττικής, νομίζω θα είναι ό,τι μεγαλύτερο μπορούμε να πετύχουμε, διότι θα είναι ένα μήνυμα σε όλους ότι δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να ξεκινάμε με ένα κόμμα πίσω που να μας βάφει μπλε-κόκκινους. Πράσινος. Εγώ ξεκίνησα το Φεβρουάριο, παλεύω σε αυτή την ιστορία. Έχετε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή πριν από 2 μήνες, ήρθαν οι οικολόγοι πράσινοι, ήρθε η πράσινη αριστερά, είχαμε διάφορες ομάδες, ναι. Αλλά σημασία έχει ότι ξεκινήσαμε μόνοι μας, παλέψαμε και παλεύουμε με τη στήριξη όσων ήρθαν μαζί μας, καλοδεχούμενοι ή όποια στήριξη, αρχεί κανείς να μην θέλει να σου επιβάλλει το δικό του πρόγραμμα και τις δικές του απόψεις. Οι κύριοι άξονες του δικού σας αναπτυξιακού προγράμματος, ποιοι είναι? Να πω ότι έχω την χαρά σήμερα, πρώτη φορά σε εσάς, να σας δείχνω και το καινούργιο μας πρόγραμμα. Μάλιστα. Το πρόγραμμά μας πια είναι 90 σελίδες. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει τέτοιο πρόγραμμα από τους συνδυασμούς που κατεβαίνουν. Περιγράφουμε τα πάντα. Πλούσιο, 90 σελίδες, πλούσιο τουλάχιστον, να αναπήρυτα. Ναι, φαντάζομαι. 90 σελίδες. 90 σελίδες, βλέπω πως το. Βλέπετε. Καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει. Δουλειά. Αλλά να υπολογίσετε και τον κόσμο, ο οποίος, το λέω ως άνθρωπος επίσης και του τύπου, γιατί εργάζομαι τα τελευταία 15-16 χρόνια σε εφημερίδα. Δεν διαβάζουν πολύ, θα σα πω, ειδικά οι ηλικίες από τη Μιλένα και, με τη Μιλένα και κάτω. Και κάτω, η Μιλένα διαβάζει και πολύ. Δεν διαβάζουν πολύ, ξέρετε. Θα... Οφείλει όμως ο καθένας από εμάς που κατεβαίνει με μια πρόταση που αφορά 4 εκατομμύρια κατοίκους να καταθέσει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο για να μπορεί να ελεγχθεί την επόμενη μέρα. Τι έκανε να λογοδοτήσει, δηλαδή να μας κρίνουν. Αυτό το πρόγραμμα θα πάει όπου μπορούμε να πάει στους ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται και διαβάζουν. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι, για να μην κουράζω και τον κόσμο, ότι καταθέτουμε μία πρόταση εδώ καινούρια που λέει το 1% του ΦΠΑ της Αττικής να πάει σε έργα πολιτικής προστασίας μαζί με τα λεφτά που υπάρχουν από το ΕΣΠΑ και από το κρατικό πρόγραμμα να φτιαχτεί ένα ταμείο ελεγχόμενο ανά πάσα στιγμή και ενδεχομένως από το Ταμείο Παρακαταστικών και Δανείων, ώστε να ξοδευτεί μόνο για αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική προστασία, όπως ζούμε όλοι, είναι το μέγιστο στον πολίτη μας. Επίσης, ζητάμε από την πολιτεία να φτιάξει ένα ταχύτατο σύστημα ώστε να προχωρήσουν τα έργα πολιτικής προστασίας με έλεγχο. Μάλιστα. Από πολύ κοντά. Αν δηλαδή έχουμε τα χρήματα και έχουμε και το σύστημα που θα παρακολουθήσει τα έργα ώστε να τελειώσουν γρήγορα, τότε πραγματικά θα μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να δώσουμε μία απάντηση σε αυτό που σήμερα καίει όλους τους ανθρώπους της Αττικής. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να βοηθήσει η πολιτεία σε αυτό, πρέπει να πιστεί να το κάνει αυτό, γιατί σήμερα ξεκινάει ένα έργο αντιπλημμυρικό τώρα, για να μην αδικήσω κανένα από τους προκατόχους μου, θα τελειώσει σε 5-10 χρόνια. Σε 5-10 χρόνια μπορούν να έχουν πνιγεί ή να έχουν καεί άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βέβαια υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα. Η πολυνομία είναι το ένα, η σύγχυση αρμοδιοτήτων είναι το άλλο. Εσείς τώρα 41 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι βέβαιος ότι τα γνωρίζετε αυτά. Αυτά λύνονται όμως. Να σας πω. Καταρχήν, την ευθύνη πάντα για όλα την έχει η πολιτεία. Αυτός έχει το μαχαίρι, αυτός έχει και το πεπόνι, όποιος διοικεί. Δηλαδή, σύγχυση αρμοδιοτήτων. Γιατί είναι τόσο απλό να ξεκαθαρίσει, αν δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έλεγχο στον καθένα από εμάς. Δηλαδή, πριν από λίγο καιρό βγήκε η κυβέρνηση και έλεγε στις πυρκαγιές, οι δήμαρχοι πήραν χρήματα, δεν τα χρησιμοποίησαν. Πρώτα απ' όλα, οι πυρκαγιές ήταν όλες δασικές, άρα καμία δεν ήταν αστική για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Από το αδάση ήρθαν στις πόλεις. Και δεύτερον, αν υπήρχαν δήμαρχοι που δεν το έκαναν καλά, όφιλε να τους ελέγξει η κυβέρνηση και να τους τιμωρήσει. Γι' αυτό λέω ότι το μαχαίρι και το πεπόνι είναι εκεί. Στα αποχετευτικά,
οι δήμαρχοι έχουν, οι δήμοι έχουν δυνατότητα να φτιάχνουν ΑΟΥΣ μέχρι 80 εκατοστά. Δηλαδή πάρα πολύ μικρούς και τίποτα σοβαρό. Όλα τα άλλα είναι έργα περιφέρειας, πολιτείας. Εκεί λοιπόν πρέπει να ψάξουμε τις ευθύνες. Κυρίως όμως, γιατί πρέπει να δούμε τη βάση, είναι ότι δεν έχει μελετηθεί, δεν έχουμε καν τις μελέτες που όφυλα να έχουν κάνει η περιφέρεια και η πολιτεία για το ποιο είναι η καινούργια κατάσταση που διαμορφώνεται. Να σας πω ότι η Περιφέρεια Αττικής στις αρχές του 2020 ανέθεσε μία μελέτη για την επικαιροποίηση των νερών της Αττικής. Είμαστε στο τέλος του 2023 και η μελέτη δεν έχει παραδοθεί. Άρα τι να προγραμματίσεις όταν 3,5 χρόνια φρόντισες να πάρεις τη μελέτη που πληρώνεις 500.000 ευρώ είναι η μελέτη, δεν είναι 50.000. Έτσι. Όλο λοιπόν σημαίνει πόσο βάρος δίνω και πόσο κυνηγάω αυτό που κάνω. Και φυσικά ένα θεσμικό πλαίσιο που είναι σίγουρο πλέον ότι πρέπει να αλλάξει. Είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει πολύ μεγάλο βάρος, διότι το ζήσαμε και θα το ζήσουμε κι άλλο. Δίνεται και μεγάλο βάρος, βλέπω, στην οδική ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια, το θέμα το κυκλοφοριακό στην Αττική είναι τεράστιο θέμα για εμάς όσους ζούμε. Εμείς έχουμε οι ειδικοί έχουν υπολογίσει και εμείς λέμε αυτό που θα σας πω, ότι χάνουμε 170 ώρες το χρόνο. Μπαίνεις στο κυκλικό μεσημέρι ή νωρίς το πρωί και ξεχνάς τη ζωή. Λες, εδώ είμαστε τώρα, οι επόμενες ώρες. Μονεύεις την Αγία Υπομονή. Ναι, δηλαδή. 170 ώρες το χρόνο μένουμε στο τιμόνι περιμένοντας. Δηλαδή, μία εβδομάδα. Εμείς λέμε το εφιολόγημα ότι είναι ο χρόνος μας πολύτιμος. Στην Αττική ζούμε 51 εβδομάδες, όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα ζούμε 52, διότι μία την έχουμε χάσει περιμένοντας στο τιμόνι. Εδώ λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι κάνουμε τώρα με αυτό, δηλαδή τι σκέφτεσαι. Υπάρχουν κάποιες άμεσες παρεμβάσεις και κάποιες που θέλουν τον χρόνο τους. Πρώτα απ' όλα δεν έχει γίνει καμία μελέτη σε όλες τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της Αττικής. Και πρώτα απ' όλα ο Κυφισός, εγώ μένω δυο στενά κάτω. Ακριβώς, εσείς τον ξέρετε καλύτερα από εμένα. Και τον ζω καθημερινά. Σε όλες αυτές δεν έχει κάνει μία μελέτη, αλλά είναι η Κυφισίας, η Μεσογείων, η Παραλιακή. Δεν έχουμε μελετήσει τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Ναι. Άρα είναι ένα θέμα μελέτης. Ένα δεύτερο, υπάρχουν κάποιες άμεσες παρεμβάσεις, εκεί που οι τέσσερις λουρίδες γίνονται τρεις, γιατί ξέρετε ότι είναι 6 σημεία στον Κύφισο αυτά. Εκεί εγκλωβιζόμαστε πάντα, που μπορούν να γίνουν τώρα. Και υπάρχουν κάποιες πιο μεγάλες παρεμβάσεις που όφιλη η περιφερειατική όμως να πιέσει. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα του Κύφισου είναι τα βαριά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Τα βαριά αυτοκίνητα έρχονται είτε λόγω μεταφορικών, είτε λόγω λιμανιού. Άρα, ώρες κυκλοφορίας διαφορετικές, πολύ νωρίς το πρωί, ξέρω εγώ, ή αργά το βράδυ. Αυτό είναι το ένα που λέτε και κυρίως ένας δρόμος που έχει προαγγελθεί εδώ και παραγγελθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, που πάει λιμάνι, σχιστό, Θήβα, Ηλίκη. Αυτός ο δρόμος θα βοηθούσε. Από πίσω λέτε το δρόμο. Ορίστε. Από πίσω λέτε το δρόμο. Αυτός ο δρόμος θα βοηθούσε κατευθείαν από την Ηλίκη να πάει κανείς στο λιμάνι. Ωραία, εδώ με βάση σε πειρασμό, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εκεί όμως χρειάζεται αναβάθμιση της ασφάλειας των διερχομένων. Δηλαδή και τα προϊόντα και οι άνθρωποι που περνάνε από εκεί. Όχι, δεν υπάρχει. Να το φτιάξουμε τώρα το δρόμο. Αυτό, τη λεωφόρο ΝΑΤΟ δεν λέτε από εκεί πίσω. Όχι. Είναι ένας δρόμος που έχει μελετηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το 2015 πήγε να ξεκινήσει. Αλλά δεν ξεκίνησε. Το σταματήσα, δεν ξεκίνησε ποτέ. Ο Πρωθυπουργός τον εξήγηλε ένα μήνα πριν τις εκλογές ότι θα προχωρήσει. Σκεφτείτε, αν από την Ηλίκη πας κατευθείαν λιμάνι και επίσης το καινούριο πάρκο μεταφορικών προβλέπεται κάπου στη φυλή, αλλά δεν χρειάζεται να μπει στον Κύφισο. Με αυτόν τον δρόμο θα κάνει αποσυμφόρηση. Θα γλιτώσουμε όλη αυτή τη βαριά κίνηση που σήμερα δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα. Και στο κέντρο, εξίσου υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή, θέλω να πω, τόσο απλά όμως είναι όλα και γιατί δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται. Απλό δεν είναι τίποτα όσο εμείς κυκλοφορούμε. Όταν υπάρχει θέληση και. Ναι, δηλαδή. Με αυτοκίνητο. Όμως να διευκολύνουμε και να αλλάξουμε και μία λογική και να πω και κάτι διαφορετικό. Ακούτε χρόνια και μισόγρου το ακούτε για το κεντρικό ποδηλατόδρομο που θα είναι βοράς νότος και η Παραλαϊκή. Ένα ταφ που εδώ και 20 χρόνια θα έπρεπε να το έχει φτιάξει η πολιτεία. Αυτό θα σήμαινε εναλλακτικούς τρόπους διαδρομής, με ηλεκτρικό πατίνι, ποδήλατο, πεζοπορία κλπ. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Ξαναεξαγγέλθηκε τώρα παραμονές εκλογών ότι θα γίνει. Αν δεν δούμε λοιπόν αυτό το κομμάτι στα σοβαρά, εγώ είμαι μηχανικός. Εγώ έχω μάθει ότι πρώτα κάνω τη μελέτη, μετά κάνω τις υποδομές και μετά οικοδομώ. Δεν μπορώ να το κάνω με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι η. Είναι τα βήματα αυτά που λέτε, ναι. Εδώ λοιπόν πρώτα κάνουμε τη διαφήμιση, πρώτα κοιτάμε να κερδίσουμε τις τετραετίες και μετά κοιτάμε αν φτιάξουμε και αν μας ενδιαφέρει και αν πουλάει να κάνουμε τα υπόλοιπα. Νομίζω ο κόσμος έχει αποκτήσει διάκριση, ωστόσο, κύριο Ακημίδη, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή έχει κουραστεί από αυτό το πράγμα και δεν ενδιαφέρουν κανένα τα θα.
Είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν και πότε. Αυτό είναι όλο. Ένα άλλο που εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι έρχεστε με καλή διάθεση στη λογική της, να το πω τώρα, καινοτομία, το να μπορείς να συζητάς και να προτείνεις λύσεις. Είναι καινοτομία για τα ελληνικά πράγματα, ειδικά για τις περιφερειακές τοπικοδιοικητικές εκλογές. Παραδόξως είναι καινοτομία. Είναι καινοτομία. Δεν θα έπρεπε. Το κλίμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η δυνατότητα να συμφωνήσετε, ενώ οι διαφορετικές παρατάξεις, σε ένα κοινό παρανομαστή, ποιο δηλαδή, το βέλτιστο, το καλύτερο, το ωφέλιμο. Υφίσταται, θεωρείτε ότι έτσι όπως βλέπετε εσείς, έτσι όπως πηγαίνετε σε εκλογές, αύριο μεθαύριο, αν είστε εσείς περιφερειάρχης, θεωρείτε ότι θα μπορείτε να συμφωνήσετε με την αντιπολίτευση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Υπάρχουν πράγματα που σας συνδέουν. Και τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Σγουρό. Τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια, διότι αυτοδιοικητοί και υπήρξαμε, είμαστε όλοι. Και εσείς δήμαρχος και ο Χαρδαλιάς δήμαρχος ήταν και ο Σγουρός ήταν περιφερειάρχης. Κάποια στιγμή. Ναι. Σε προσωπικό επίπεδο δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Και είναι καλό αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχουν προσωπικές αντιπαραθέσεις. Είναι πολιτικές και διαφορετικότητά μας. Την επόμενη μέρα στο Περιφερειακό νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε εξαιρετικά. Ο καθένας με τις ιεραρχίες του. Κάποιος μπορεί να λέει η πολιτική προστασία έχει πιο μεγάλο βάρος, άρα να ρίξουμε περισσότερα χρήματα εκεί από ότι το κυκλοφοριακό ή κάτι διαφορετικό. Αυτό θα βρεθεί. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η διάθεση είναι κοινή όλων, ότι πρέπει πραγματικά να στρώσουμε την Αττική. Θα γίνει το καλύτερο για την Αττική. Γίνει το καλύτερο. Είναι το εγώ θέμα τώρα θα κάνω. Ευχόμαστε όλοι. Είμαι σε έναν πειρασμό. Θα το θέσω βέβαια εγώ το ερώτημα. Αν θέλετε, μας απαντάτε. Υπάρχει περίπτωση να έχετε κάνει ή να πάτε ή να επιχειρήσετε μια συνεννόηση ενδεχομένως με κάποιον από τους εταίρους για τη δεύτερη Κυριακή, λέμε τώρα. Κοιτάξτε, προκαταβολικά δεν συμφωνεί κανείς με κάποιον. Ο καθένας νομίζει ότι θα είναι στο δεύτερο γύρο. Πλησιάζοντας κάπως. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή για μας το κυρίαρχο είναι ότι δεν μπορεί οι περιφερειάρχες να διορίζονται. Υποψήφοι περιφερειάρχες κατεβαίνουν από μόνοι τους. Ο κύριος Χαρδαλιάς βρέθηκε στο παιχνίδι διότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, αποφάσισε ότι δεν κάνει ο κύριος Πατούλης. Πήγε στη λύση Παπαδόπουλου. Ναι, αλλά δεν τράβηξε ένα κλήρο, φαντάζομαι. Θεωρεί ότι είναι καθόλου. Ότι είναι και ικανότατος για να προτείνει. Προφανώς το θεωρεί. Εγώ όμως λέω ότι αν αγαπάς αυτό, ξεκινάς από τον Ιανουάριο που είμαι εγώ ή ο κύριος Γουρός και λες παλεύω αυτή την ιστορία γιατί πιστεύω ότι μπορώ να κάνω Αττική. Δεν πάω σε αυτή την ιστορία γιατί είμαι στρατιώτης κανενός ή γιατί με διέταξε ο Πρωθυπουργός. Καλά, φαντάζομαι. Δεν τον διέταξε, τον υποχρέωσε. Πάντως, το πρότεινε. Επειδή τον αναφέρετε, θα τον έχουμε αύριο. Τον φιλοξενήσουμε αύριο. Θα θέσουμε και το ερώτημα. Είναι άνθρωπος και αυτός της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως και εσείς. Δηλαδή έχει γνώση την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Το λέω γιατί εσείς δικαίως λέτε, εγώ είμαι από τον Ιανουάριο υποψήφιος. Το ξέρουν όλοι ότι θα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης. Δεν ρώτησα κανένα, δεν πήρα την έγκριση κανέντος. Ναι. Αποφάσισα ότι θα κλείσω τον κύκλο μου στα δήμαρχος και θα κατέβω στην περιφέρεια Αττικής. Ναι. Αν σας ζητάγανε αύριο μεθαύριο και εσάς κάτι, σαν στρατιώτης εννοώ τις παραταξές, μπορεί να λέγατε και εσείς. Αν το επιθυμούσε και θεωρούσε ότι μπορεί να το φέρει εις πέρας. Γιατί και ο κύριος Χαρδαλιάς, φαντάζομαι, για να το αναλάβει. Εγώ βλέπω χαμόγελο. Είναι, ναι, χαμόγελο. Και ιδέες επίσης. Για μένα είναι συστατικά αυτά για το μέλλον. Δηλαδή, εγώ νιώθω πιο ασφαλής ως πολίτης Αττικής. Έτσι. Με το συνδυασμό σας και με τους άλλους δύο συνδυασμούς, είμαι βέβαιος ότι κάτι διαφορετικό έρχεται. Θα δούμε να έρθει. Να πω ότι εγώ δεν νιώθω στρατιώτης κανενός κόμματος παρά μόνο του λαού που με ψηφίζει. Στρατιώτης του πολίτη εννοεί. Του πολίτη εννοεί ο Γιώργος Παγκάτσης. Συγγνώμη, και τα κόμματα εκπροσωπούν πολίτες. Το ξεκαθαρίζω, δεν είπατε κάτι διαφορετικό. Αυτό θα πει η υπηρέτηση. Αυτά τα 29 χρόνια που εκλέγομαι ποσοστά 60 και 65. Μεγάλα ποσοστά. Ακριβώς διότι αυτό το εισπράττει ο κόσμος και με αυτή την έννοια με εμπιστεύεται. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο άλλωστε. Καλή επιτυχία από εμάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Γιακμίδη. Θυμίζω, είναι καλά. Όσοι δεν το ξέρετε, φαντάζομαι λίγοι είσαστε που δεν το ξέρετε, υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής με το συνδυασμό Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης. Λοιπόν, εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Γιακμίδη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα, κύριε.